Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη και υποψήφιος πρόεδρος της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Κύριε Καϊτεζίδη, πάμε λίγο στα του Δήμου σας, τα ενίκο μη εν Δήμο ή τα εν Δήμο μη ενίκο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι, αλλά τα του Δήμου μας δίνουν τη δυνατότητα να πάμε παραπέρα, έτσι κι αλλιώς στην καθημερινότητα του Δήμου παλεύουμε. Και βέβαια και για μένα η μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχίζει με τα ζητήματα τα δικά μας. Ήδη βλέπετε τους τίτλους, για αυτά τα θέματα θέλω να μιλήσουμε, κύριε Καϊτεζίδη, για τα μεγάλα δηλαδή ζητήματα που θα έλεγε κάποιος ότι δεν αφορούν μόνο το Δήμο σας, αφορούν όλη την πόλη. Ξεκινώντας λοιπόν από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίληρο, ένα πολύ μεγάλο έργο πνοής για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα, και όχι μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είχαμε μείνει στο ότι πηγαίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αφού είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσα σε αυτό βέβαια. Ναι, να πω ότι για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ήταν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός το ότι έρχεται στον Δήμο μας, στο Φίληρο, αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και νομίζω είχα αναφερθεί εκτενώς το ότι έχει προδιαγραφές τόσο σύγχρονο νοσοκομείο όσο λίγα στον κόσμο, όχι, δεν μιλώ για την πατρίδα μας, μιλώ για τον κόσμο. Επίσης να θυμίσω ότι πριν από 2 μήνες περίπου, ίσως περισσότερο, είχαν έρθει εκπρόσωποι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εδώ στο Δημαρχείο μας, στο Πανόραμα, αλλά και στο Φίληρο, σε μια γενική συνέλευση των κατοίκων, και είχαν ενημερώσει τους πολίτες και για το χρονοδιάγραμμα και για τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, συνολικά δηλαδή πώς προχωρά αυτή η προσπάθεια. Τώρα είμαστε σε μια φάση, αν το θέλετε, δημιουργικής ησυχίας, με την έννοια ότι δουλεύουν οι τεχνικοί, γιατί θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα των μελετών. Συνεργαζόμαστε μαζί με τους εκπροσώπους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για μια σειρά από θέματα, από το συγκοινωνιακό, την διασύνδεση του νοσοκομείου με την πόλη, από τα θέματα ίδρυυσης του νοσοκομείου, μια σειρά από τα δίκτυα κλπ. Με τον δρόμο που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό που είπα, τη διασύνδεση του νοσοκομείου με την πόλη. Αλλά ξέρετε, αυτά εδώ δεν τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτές είναι μελέτες οι οποίες θα προχωρήσουν. Εγώ, για να μην κουράζω με διάμεσες χρονολογίες, να πω ότι η διαβεβαίωση των ανθρώπων του Σταύρου Νιάρχος ήταν ότι το νοσοκομείο θα παραδοθεί έτοιμο, μελετημένο, τελειωμένο και με το κλειδί στο χέρι στο τέλος του 24. Είναι ένα έργο του περίφημου Ιταλού αρχιτέκτονα παγκόσμιας αναγνώρισης και φήμης, του Ρέτζο Πιάνο και της ομάδος του. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο πραγματικά είναι στολίδι για την πατρίδα μας. Και εκείνο που μου ανέφεραν και το ανέφεραν και δημόσια οι άνθρωποι του Σταύρου Νιάρχος είναι ότι στο αντίστοιχο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρά το γεγονός ότι προχώρησε στην καρδιά της κρίσης για την πατρίδα μας, της οικονομικής κρίσης, σε μια περίοδο που άλλαξαν, όπως είπαν χαρακτηριστικά, 7 κυβερνήσεις, είχε μια απόκληση 6 μηνών. Εμείς λέει φιλοδοξούμε σε αυτό το νοσοκομείο να τελειώσουμε και νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα. Επειδή το λέει το Σταύρος Νιάρχος, εγώ το ακούω σοβαρά. Μόνο μην προλάβει το μετρό, δεν ξέρω. Μην τρελιώσει πρώτα το. Να το αναλάβει το Σταύρος Νιάρχος, το τελειώσει και αυτό. Αλλά μέσα σε αυτό είναι ένα ίδρυμα το οποίο νομίζω ότι βρίσκεται στις καρδιές των Ελλήνων. Έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο σε όλα τα επίπεδα και έχει αξιοπιστία. Αυτό που ίσως πολλές φορές λείπει από την πατρίδα μας. Έχει αξιοπιστία. Εγώ καλόπιστα θεωρώ ότι ό,τι μας έχουν πει οι άνθρωποι, και επειδή τους βλέπω πώς δουλεύουν, θα κυλήσει όπως μας το λένε. Ναι. Τώρα νωρίτερα είχα, κύριε Καϊτεζίδη, και τον κύριο Δαρδαμανέλη εδώ και μιλήσαμε λίγο και για την Μαρίνα της Καλαμαριάς. Θέλω να επαναφέρω το θέμα και στη Μαρίνα της Πηλαίας. Πάντα σας ρωτάω ποτέ είστε εδώ κοντά μου. Έχω μπροστά μου ένα ρεπορτάζ της Voria.gr, Monte Carlo γίνεται η Πηλαία, του 2018 είναι το ρεπορτάζ. Όταν αναφέρεστε στο πόσα πολλά υπουργεία και πόσες άδειες χρειάστηκε να πάρετε κλπ. Μέχρι όμως που δεν μπορέσατε τελικά και μπήκε ένα φρένο σε όλα αυτά. Νομίζω με ποια υπουργό ήταν τότε που δεν μπορέσατε να πάρετε. Με την κυρία Κουντούρα. Με την κυρία Κουντούρα. Είναι μια τραγική, τραυματική εμπειρία. Τραυματική εμπειρία, ναι, πραγματικά. Τώρα λοιπόν σε ποια φάση είστε σε σχέση με αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα έργο πνοής που αφορά και το παραλιακό μέτωπο πια όλης της Θεσσαλονίκης.
Κοιτάξτε λίγο. Καταρχήν είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά από την πρώτη στιγμή το αγάπησα, το πιστεύω, το στήριξα και το στηρίζω, το έτρεξα. Ό,τι αφορούσε τον Δήμο έγινε σε χρόνο μηδέν, αλλά ξέρετε, εκεί έχουμε συνεταίρο. Και έχουμε το χειρότερο συνεταίρο που θα μπορούσαμε να έχουμε, που είναι το ελληνικό δημόσιο. Ενώ λοιπόν ό,τι αφορά τον Δήμο προχώρησα τα πάντα πολύ γρήγορα και φτάσαμε σε ένα επίπεδο που το μόνο που χρειαζόταν ήταν η συνένεση του Υπουργείου για να προχωρήσει ένα έργο με σύμβαση παραχώρηση, δηλαδή με έναν δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με απόλυτη διαφάνεια για να αξιοποιηθεί, να επενδύσει ένας οικοδομικός όμιλος, να βάλει τα λεφτά του και να το αξιοποιήσει για 40 χρόνια όπως πρόβλεπε αρχικά. Η κυρία Κουντουρά μετά από παλινοδίες περίπου 4 ετών, όπου κουράστηκα να πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα χωρίς αποτελέσματα, έφτασε στο σημείο να μας στείλει μία σύμβαση η οποία ήταν πραγματικά κεραυνός εν εθρία, κεραυνοβολήθηκα από τη σύμβαση αυτή, μία σύμβαση όπου λίγο πολύ έλεγε ότι αυτό το έργο πρέπει να το κάνει ο Δήμος, χωρίς να διασφαλεί φυσικά και τους πόρους, και να το αξιοποιήσει ο Δήμος, δηλαδή να το λειτουργήσει ο Δήμος. Στις εύλογες βέβαια απορίες μου ότι το έργο αυτό, αν γίνει με τη λογική ενός δημόσιου έργου, θα στοιχήσει τουλάχιστον 3 φορές περισσότερα χρήματα που θα τα πληρώσει ο Έλληνος φορολογούμενος. Και βέβαια η εμπειρία έδειξε ότι ό,τι έργο δημόσιο το λειτουργεί το δημόσιο ή φορέας του δημοσίου, όπως η Δήμη, στην ουσία αποτυχάνει πλήρως. Η κυρία Κουντουρά δεν είχε κάτι συγκεκριμένο φυσικά να μου πει, μου έλεγε τα γνωστά ότι εμείς εμπιστευόμαστε το κράτος, τους Δήμους, το δημόσιο κτλ. Φαίνεται άλλαξε λογικές η κυρία Κουντουρά, έγινε αριστερών πεπιθήσεων και λογικών. Εγώ το έργο αυτό το έχω πρώτο στη λογική μου και στην προσπάθειά μου. Ήδη καταβάλουμε προσπάθειες τώρα με την καινούργια, αν το θέλετε, ηγεσία και των Υπουργείων. Έχω ήδη ενημερώσει τον Θόδωρο τον Καράγλου και προετοιμάσαμε έναν φάκελο τον οποίο προωθούμε στο Υπουργείο Τουρισμού αλλά και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και θα είμαστε από δίπλα, θα πέσουμε πάνω σε αυτό το έργο για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι η καινούργια κυβέρνηση που δείχνει να δίνει χώρο στον ιδιωτικό τομέα, να πιστεύει στις υγιείς δυνάμεις, στις επενδύσεις, με τον έλεγχο πάντα του κράτους και του ελληνικού δημοσίου, θα τρέξει αυτό το έργο. Και για να μην το πω μισό, θα σας πω ότι εμείς δεν αποβλέπουμε μόνο στη Μαρίνα της Πηλαίας, που είναι ουσιαστικά η Μαρίνα της πόλης Θεσσαλονίκης, γιατί δεν υπάρχει άλλη χωροθετημένη στο θερμαϊκό. Μία καταπληκτική Μαρίνα 450 σκαφών, ανάμεσα στα οποία και Mega Yachts, με ελικοδρόμιο, με όλες τις υποδομές μιας σύγχρονης μαρίνας. Να σας πω ότι εμείς προχωρήσαμε συγκεκριμένα και θα το θέσουμε και στο μέλλον στην διαμόρφωση όλου του παραλιακού μετόπου της Πηλαίας, από τα πράσινα φανάρια για τους Θεσσαλονικείς, για να το καταλάβουν, μέχρι το Φίνικα, για να κουμπώσουμε με την Καλαμαριά και να συνεχιστεί από εκεί και πέρα με τον γειτονικό μας Δήμο. Άρα και αυτό είναι το πλάνο, ώστε να έχουμε μια υπερτοπική χρήση για αθλητισμό, για πολιτισμό, για ψυχαγωγία, να γίνει πραγματικά αυτό που είπε Μόντε Κάρλο. Εγώ δεν βάζω τίτλους, δεν μου αρέσει να τους βάζω, σε αυτή την Ελλάδα η οποία δυστυχώς πολλές φορές αντικεί και τους ανθρώπους. Εγώ ενδιαφέρομαι γιατί έχω το γιότ μου και δεν λέω πού θα το... Γι' αυτό ενδιαφέρομαι πάρα πολύ. Είναι προσωπικό μου το ενδιαφέρον. Δίπλα στο δικό μου. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τηλεθεάτρια που λέει Πηλαία, είναι η κυρία από την Πηλαία στο Πουρνάρι, κοντά στα σχολεία. Τα σχολεία της περιοχής είναι υπερκορεσμένα. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Δεν υπάρχει παιδική χαρά. Επίσης δεν εξυπηρετεί ο Άστλη στην περιοχή. Ναι, να πω ότι παιδικές χαρές έχουμε και σε όλη την ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα, και αθλητικά κέντρα και ανάπλαση του ΔΑΚ της Πηλαίας έχει μπει στο ΕΣΠΑΛΑ. Μην να δικήσουμε την περιοχή, και αθλητικά και παιδικές χαρές έχει, οι οποίες είναι και πιστοποιημένες, και χώρους. Το ότι τα σχολεία είναι γεμάτα, υπερφορτωμένα, ναι, πραγματικά έχουμε ένα θέμα στα δημοτικά σχολεία ιδιαίτερα. Ξέρετε ότι αναγκαστήκαμε, εφαρμόζοντας το δίκαιο, να μεταφέρουμε 2 σχολεία τα οποία ανήκουν στο Δήμο μας, που τα χρησιμοποιούσε για δεκαετίες ο Δήμος της Θεσσαλονίκης στον Δήμο, και επίσης να καλούμε την πολιτεία, και το έχουμε κάνει κατ' επανάληψη, να υλοποιήσει μέσω των κτηριακών υποδομών
την υποχρέωσή της να οικοδομήσει, να χτίσει 2 σχολιά στην Πηλαία, τα οποία είναι υποχρέωση της πολιτείας από το 2005. Από το 2005, 16 αρχικά σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης μπήκαν στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ που θα τα έκτιζε η πολιτεία. Φτάσαμε στο 19 και το συζητάμε ακόμα. Να σας πω, το αντίστοιχο πρόγραμμα ΣΔΙΤ για την Αθήνα, για το σχολείο της Αθήνας, τελείωσε το 9. Χτίστηκαν το σχολείο, λειτουργούν. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση εξαιρετικό στη Θεσσαλονίκη? Δηλαδή, αν το είχαν δώσει σε έναν εργολάβο και για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα ήμασταν τυχεροί λόγω της προσπόλησης με την Αθήνα. Πολύ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένες λογικές. Εγώ λοιπόν λέω ότι και προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί έχει δίκιο η Δημότης που μας τα ανέφερε, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, ακροβατούμε και κρατούμε την πρωινή βάρδια σπουδών, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Να σας πω και μια είδηση, ότι εγώ το Σάββατο το μεσημέρι θα έχω στο Δημαρχείο του Πανοράματος το Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών από την Αθήνα σε μια μεγάλη σύσκεψη. Τον καλέσαμε, έρχεται ο άνθρωπος για να δει επί τόπου και τα θέματα αυτά εδώ. Νομίζω ότι είναι σημαντική η πρωτοβουλία μας. Θα τα δει από κοντά, του προτείνουμε λύσεις και για μια σειρά από άλλα θέματα για να μπορέσουμε να έρθουν και δήμαρχοι από άλλες περιοχές που έχουν προβλήματα. Νομίζω ότι είναι στον προγραμματισμό να δει και άλλους συναδέλφους. Λοιπόν, στο Πανόραμα υπάρχουν δημοτικά τέλη διπλάσια από ό,τι στην Πηλαία. Γιατί είναι άδικο, ρωτάει άλλος τηλεθεατής. Όχι, νομίζω ότι αυτό ο τηλεθεατής αδικεί τον εαυτό του. Σαφώς και δεν υπάρχουν ούτε διπλάσια, ούτε αυτά. Υπάρχει ένας μύθος. Το Πανόραμα δεν είναι διπλάσια. Και σε καμία περίπτωση. Το Πανόραμα έχει τα ίδια, να το πω, τα ίδια δημοτικά τέλη μαζί με το Χορτιάτη, τα ίδια. Στο Πανόραμα τα δημοτικά τέλη την τελευταία δεκαετία μειώθηκαν περίπου 30% για να έρθουν σε μια αντιστοιχία. Είναι τα ίδια λοιπόν με το Χορτιάτη και είναι λίγο πιο αυξημένα του Πανοράματος και του Χορτιάτη από τα αντίστοιχα της Πηλαίας. Να σας πω ότι γι' αυτό πραγματικά όταν ανέλαβα τον Δήμο πριν από 20 χρόνια, το Πανόραμα είχε με διαφορά τα υψηλότερα δημοτικά τέλη στο νομό. Σήμερα, μετά από διαδοχικές περιόδους παγώματος των δημοτικών τελών και μείωσής τους, το Πανόραμα έφτασε να είναι πέμπτος στην συνολική τέτοια. Άλλες 4 περιοχές Δήμων είναι πάνω από το Πανόραμα. Άρα αυτή η μύθη ότι το Πανόραμα έχει τα υψηλότερα δημοτικά τέλη δεν ισχύει. Το μπορώ ο άνθρωπος αυτός καλοπροαίρετα, προφανώς δεν το γνωρίζει. Αν έρθει στο Δημαρχείο θα του δώσω όλες τις σχετικές καταστάσεις και την τεκμηρίωση. Γιατί αυτό που λέω. Γιατί ο Δήμος Πηλαίας συγκαταλέγεται στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και το Πανόραμα. Δήμος Πηλαίας Χορτιάτης. Ναι. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μας, αυτό είναι θέμα. Μάλλον ήθελε να είναι στην Α περιφέρεια, δεν ξέρω τι εννοεί. Εντάξει, βέβαια, αυτό είναι θέμα διοικητικής μεταρρύθμισης και μάλιστα νομίζω και συνταγματικής. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε εκλογικές περιφέρειες. Αλλάζει κάτι στο τι παίρνει, όχι, τι κερδίζει ένας Δήμος, αν είναι στην Α ή Β' περιφέρεια? Καμία σχέση. Όχι, δεν έχει σχέση. Μόνο που ψηφίζει αλλάζει. Να σας πω μάλιστα ότι όταν έγινε η συνένωση των Δήμων, γι' αυτό υπάρχει ένα οξύμορο. Όταν έγινε η συνένωση των Δήμων το 2010 με τον Καλλικράτη, σε όλους φάνηκε περίεργο γιατί παρεμβάλλεται ανάμεσα στους Δήμους μας το Ρετζίκι, τα Πεύκα. Δηλαδή πηγαίνει στο Ασβεστοχώρι, τα Πεύκα νίκουν στο Δήμο Νεάπολης Οικειών και μετά συνεχίζουμε εμείς, περνάμε τα Πεύκα. Είναι λίγο αυτό ανάποδο, έτσι δεν είναι? Και πηγαίνουμε στο Φίληρο. Αυτό συμβαίνει όμως γιατί τα μεν Πεύκα από την αρχική διοικητική μεταρρύθμιση ανήκαν στην Α περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και προσαρτήθηκαν στο Δήμο Νεάπολης Οικειών. Το δε Φίληρο υπήρχε στη Β περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό προσαρτήθηκε σαν πρωί Δήμο Χορτιάτη στο δικό μας Δήμο. Είναι και αυτά από τα, αν το θέλετε, τα περίεργα του ελληνικού κράτους. Αλλά δεν έχει σχέση ο Δήμος. Από το Πουρνάρι Πηλαίας υπάρχει πρόβλημα στον ΟΑΣΘ και τουλάχιστον λέει τοπικά δρομολόγια, αν μπορούν να μπουν. Νομίζω το πρόβλημα του ΟΑΣΘ όμως είναι συνολικότερο στην πόλη. Δεν αφορά μόνο ούτε το δικό σας το Δήμο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα με τα ιδιωτικά, με το ΚΤΕΛ δηλαδή, αν θα αφορά και την περιοχή σας. Υπάρχουν δρομολόγια τα οποία τουλάχιστον από την ενημέρωση που μας έκαναν πηγαίνουν στο ΚΤΕΛ. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καινούργια τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, έχουν διαφορετική, αν το θέλετε, επιχειρησιακή δυνατότητα. Νομίζω ότι θα βελτιωθεί και βέβαια όλοι περιμένουμε πια αυτό το μετρό το οποίο περνά και από περιοχές του Δήμου μας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε τις συγκοινωνίες. Δεν έχει κανέναν λόγο το λεωφορείο από το Χορτιάτη να διασχίζει
το πανόραμα να κατεβαίνει στην Πηλαία και να πηγαίνει μέχρι τη Βενιζέλου. Τα λεωφορεία αυτά θα πηγαίνουν στον πλησιέστερο σταθμό του μετρό και με μετεπεβίβαση από εκεί οι άνθρωποι θα μπορούν σε λίγα λεπτά. Βέβαια, μας βλέπουν τώρα κάποιοι για το μετρό και γελάνε, αλλά εντάξει, γελάμε, δεν γελάμε, είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να το δούμε. Αλίμον, αν σε αυτό το σημείο που έφτασε το μετρό το εγκαταλείψουμε και το αφήσουμε χαμένο εκεί δεν πέρα. Δεν πρέπει να το αφήσουμε. Νομίζω ότι είμαστε άξιοι τη μοίρα μα. Φαντάζομαι ότι με κάποιον τρόπο θα διεκπαιρεωθεί. Πάντως, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι επειδή ξέρετε, κατά καιρούς πετάγονται και πυροτεχνήματα του στυλ δημοτική αστυνομία, δημοτική συγκοινωνία, συγγνώμη, εκείνο είναι άλλο θέμα. Δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή, βλέπετε ένας οργανισμός όπως ο ΑΣ που έχει 500 λεωφορεία, που έχει δικά του αμαξοστάσια, που έχει τεχνίτες, που έχει συνεργεία επισκευών κτλ. Υπήρξαν παραδείγματα δήμων που δρομολόγησαν κατά καιρούς δύο λεωφορεία. Εάν το ένα λεωφορείο, κύριε Τσόρμπα, πάει στο συνεργείο για να κάνει συντήρηση, εγώ δεν σας λέω ότι έπαθε βλάβη, εσείς θα περιμένετε στη στάση μια εβδομάδα και θα έρθει την επόμενη εβδομάδα το λεωφορείο. Για τέτοιο πράγμα πάντως μιλάμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και δυνατότητα. Δεν ξέρω τώρα με αυτό που κάνουν και για την καθαριότητα που αφήνει η κυβέρνηση τη δυνατότητα για την παραχώρηση σε κάποιους τομείς όπως καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και νομίζω για το πράσινο σε ιδιώτες. Mm. Και δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά για τη συγκοινωνία ξέρω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εύκολα σε ένα Δήμο να το κάνει. Για τη συγκοινωνία καταρχήν έχουμε ένα πρόβλημα. Ένα δεδομένο να το πω έτσι. Και το δεδομένο είναι ότι οι γραμμές που καλύπτονται συγκοινωνιακά από τον ΟΑΣΤ απαγορεύεται να δρομολογήσουμε δημοτική ή άλλου είδους συγκοινωνία. Μιλούμε λοιπόν ότι μπορεί να δρομολογηθεί η συγκοινωνία μόνο σε γραμμές που δεν εξυπηρετούνται από τον ΟΑΣΤ. Αυτές νομίζω ότι είναι από περιφερειακές έως πάρα πολύ περιφερειακές. Άρα δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή αν δεν έχεις μια οργανωμένη δομή με συνεργεία, με λεωφορεία, με ολόκληρο οργανισμό, ο οποίος όμως αυτός αυτούσιος θα επιβαρύνει την τσέπη του Δημότη, από πού θα αγοραστούν τα λεωφορεία, από πού θα λειτουργούν, από πού θα συντηρούνται, από πού θα μπορέσουν να τα λειτουργικές τους επιχειρησιακές δυνατότητες να γίνονται. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία μπορεί να λέγονται, αλλά δεν μπορούν να πραγματοποιούνται. Εμείς μας ενδιαφέρει να πιέσουμε να έχουμε λειτουργικές συγκοινωνίες και αυτή είναι μια υποχρέωση της πολιτείας. Θέλουμε καλό ΟΑΣΤ ή όπως θέλετε πείτε το, αλλά όχι ένα θέμα που δεν μπορεί το κράτος να αντιμετωπίσει χωρίς καμία υποδομή να το μεταφέρει αλλού. Μου ρωτήσατε και κάτι άλλο όμως. Για την καθαριότητα και όλα αυτά που έχουμε τώρα για τους ιδιώτες, την εκχώρηση δηλαδή αρμοδιοτήτων. Έχω μιλήσει κατά επανάληψη για η δημόσια λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας. Το έχουμε κάνει, το έχουμε πει και το πιστεύουμε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι χρήσιμη και υπάρχει και χώρος και για τον ιδιωτικό τομέα. Θα σας πω μια περίπτωση. Φανταστείτε νησιωτικό δήμο που έχει 500 κατοίκους το χειμώνα και 20.000 κατοίκους το καλοκαίρι. Αυτός τι θα πάρει? Θα πάρει μόνιμο προσωπικό για να αντιμετωπίσει ανάγκες των 500 ή των 20.000 του καλοκαιριού? Άρα εκεί θα πρέπει να δούμε και ανάλογα να έχουμε δυνατότητα ευέλικτων συμβάσεων. Γι' αυτό και έχουμε προσλήψεις με οκτάμινα και λοιπά που μετά δεν ξέρουν τι να τους κάνουν αυτούς που έχουν προσλάβει, γιατί δεν χρειάζονται. Αλλά φανταστείτε εσύ τώρα σαν δήμαρχος να οργανώσεις όλο σου το σχεδιασμό για το καλοκαίρι να υποδεχθείς οκτάμινα και να μην σου έρθουν τα οκτάμινα. Εσύ έχεις καταστραφεί. Ή αντίθετα περιοχές, ας πούμε, που είναι η Σαμαρίνα που μπορεί να είναι περιοχή με τουρισμό το χειμώνα ή άλλες περιοχές τέτοιες. Που συμβαίνει το ανάποδο. Ήδη δηλαδή, μιλάτε ως πρόεδρος Ένωσης Δήμων. Εντάξει, άρα όχι ως δήμαρχος. Για να έρθουμε στην ανακεφαλαίωση, να πω ότι ο βασικός χαρακτήρας είναι οι δημόσιες λειτουργίες και των υπηρεσιών μας και των υπηρεσιών καθαριότητας, αλλά νομίζω ότι υπάρχει χώρος για μια γόνιμη συνεργασία σε κάποιους τομείς και με τον ιδιωτικό τομέα. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενοι είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να τηρούνται οι κανόνες της νομοθεσίας, να τους καταβάλλονται κανονικά οι αποδοχές, τα ασφαλιστικά τους, να παίρνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας τους κτλ. Αλλά μην τους αδικήσουμε. Οι εργαζόμενοι και αυτοί και έχουν την ίδια αγωνία για επιβίωση και καθημερινότητα.
Θα πάμε να κλείσουμε, κύριε Καϊτεζίδη, με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαμογελαστό και έχει να κάνει με το γνωστό έτσι, θεσμό που ισχύει, ένα από τους πολιτιστικούς θεσμούς σας στο Πανόραμα, που αφορά μεγάλους δημιουργούς, τους οποίους τιμάτε και σας τιμούν ταυτόχρονα. Στις 4 Νοεμβρίου λοιπόν, Κώστας Χατζής. Ναι, να πω ότι είμαι περήφανος γιατί επί των ημερών μου καθιερώσαμε ένα θεσμό γνωρίζοντας τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς. Και μέσα από αυτό το θεσμό, που είναι συναυλία αλλά και εξομολόγηση ταυτόχρονα, γνωρίσαμε στο Δήμο μας πραγματικά μορφές της ελληνικής τέχνης εξαιρετικές. Να αναφέρω τον Μίμη τον Μπλέσα, τον Διονύση τον Σαββόπουλο, τον Θανάση τον Πολυκαντριώτη, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, το Φίλιππο το Γράψα, μια σειρά λοιπόν ιερά τέρατα έτσι, του πολιτισμού μας. Και τώρα στις 4 Νοεμβρίου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε νομίζω τον αγαπημένο μας, τον Κώστα το Χατζή. 4 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα στο θέατρο Σταύρου Σκουγιουμτζή στο Πανόραμα, σε ελεύθερη είσοδο, ανοιχτή, δωρεάν. Θα υποδεχθούμε τον Κώστα το Χατζή και νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας, ιδιαίτερα από μιας ηλικίας και παραπάνω, που να μην γνωρίζει τον Κώστα το Χατζή. Εγώ μια χάρη του ζήτησα, θα μου υπογράψει έναν δίσκο του που τον κρατάω από τότε που είμαι 15 χρονών, και γιατί πραγματικά με τα μηνύματα του Κώστα του Χατζή και αυτά. Βεβαίως, πρέπει να πω, κύριε Καϊτεζίδη, ότι τραγούδησε, μεγαλώσαμε πολλές γενιές. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να πω ότι σε όλες αυτές τις διοργανώσεις με τους σπουδαίους συνθέτες, ερμηνευτές κλπ. Είναι κάτι που το επικοινωνείτε και έρχεται όλη η πόλη. Δεν αφορά μόνο το Δήμο σας, γιατί είναι ελεύθερη είσοδος και κατακλείζεται έτσι ο χώρος εκεί. Βεβαίως. Και νομίζω το ίδιο θα γίνει και με τον Κώστα τον Χατζή. Εμείς περιμένουμε να τον υποδεχθούμε με αγάπη και είμαστε σίγουροι ότι και φυσικά η διαδρομή του, η οποία είναι τεράστια στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και η προσωπικότητά του, νομίζω θα μας χαρίσουν μια υπέροχη βραδιά. Εγώ θα ήθελα να καλέσω κάθε φίλο τηλεθεατή που μας παρακολουθεί. Επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτή η είσοδος, είναι ελεύθερη. Θα είναι χαρά μας να τους υποδεχθούμε, τους φίλους μας, στο Πανόραμα. Επαναλαμβάνω, αμφιθέατρο Σταύρου Σκουγιουμτζής, 4 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ. Επειδή έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό, οι κινηματογράφοι έχουν κλείσει. Ναι. Έκλεισαν, Γιατί λέω, μήπως ανάνοιξαν τώρα. Θα έχουμε καλοκαίρι πάλι. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτές τις θερμοκρασίες έτσι. Δηλαδή, καμπάκ ξανά πίσω κάνουμε. Τι να πω, τι να πω. Πισωγυρίσματα. Λοιπόν, εμείς όμως κοιτάμε μπροστά, κύριε Καϊτεζίδη. Αλλά να πω όμως κάτι, για να μην αφήσουμε ικανοποιητούς και τους φίλους στην 7η τέχνη, που έχουμε πολλούς και καλούς σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Οι δημοτικοί μας θερινοί κινηματογράφοι, που είναι 2 στο Πανόραμα και στην Πηλαία, ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους, αλλά από τα τέλη του Οκτωβρίου θα βγει το πρόγραμμα για τις κινηματογραφικές λέσχες. Δηλαδή και στο Πανόραμα και στην Πηλαία και στο Σβεστοχώρι λειτουργούν οι κινηματογραφικές μας λέσχες, δωρεάν είσοδος για όλους τους πολίτες πάλι, και πραγματικά ποιοτικές, εξαιρετικές ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Χαρά μας να είναι γεμάτη η αίθουσα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που δώσατε σε μένα την πρώτη συνέντευξη μετά από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς σας. Να πω ότι δεν θα ήθελα να είμαι αντίπαλός σας στην υποψηφιότητα αυτή στην Προεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Οι ευχές είναι πάντα ευπρόσδεκτες, παρότι καμιά φορά το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο και το γνωρίζουμε. Και βεβαίως εύχομαι να είμαι και να μου δώσετε και την πρώτη συνέντευξη όταν θα είστε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Και μόνο έτσι όπως το έπαιρνε. Λοιπόν, είδατε όλες μαζί, οι ευχές όλες μαζί. Σας ευχαριστώ καλά. Θερμά. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά για την ανοιχτή και ειλικρινή κουβέντα. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς θα ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, με το βίντεο από το ρεπορτάζ που έγινε το πρωί κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Καϊτεζίδης για την υποψηφιότητά του. Ο Γιάννης Γετήμης κάλυψε το θέμα. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2 εδώ. Να είστε καλά, να περνάτε πολύ όμορφα και βεβαίως να είστε σύμμαχοί μας σε έναν καθημερινό αγώνα για την ενημέρωση, για την επικοινωνία και βεβαίως για το χαμόγελο. Γεια σας. Ενότητας και συγκίνησης, ο απερχόμενος πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, παρέδωσε το τιμόνι της διοικούσας παράταξης του οργάνου στο Δήμαρχο Πηλαίας και Χωρτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, που θα είναι ο υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα.
Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα και είναι λογικό αυτό. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και ικανοποίηση από τη μια μεριά, ταυτόχρονα όμως και μεγάλη και ιδιαίτερη χαρά. Συγκίνηση γιατί υπηρέτησα πιστά και τίμησα και σεβάστηκα την εμπιστοσύνη των συναδέρφων μου στην Κεντρική Μακεδονία επί 5 έτη από αυτό το πόστο του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Χαρά διότι με όλη μου την αγάπη και την υποστήριξη καθιονδήποτε τρόπο παραδίδω μετά τις εκλογές φυσικά οι οποίες θα γίνουν. Το συμπέρασμα το εικάζεται όλοι. Έχουμε δει και την ούγια, ξέρουμε και ποιο θα είναι και το ύφασμα, το αποτέλεσμα δηλαδή, με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος καθολικής αναγνώρισης και φαίνεται αυτό ήδη από την αναγγελία, την προαναγγελία αν θέλετε, της υποψηφιότητας του συναδέλφου του Ιγνάτιου του Καϊτεζίδη. Ο κύριος Κυρίζογλου, που είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, εξέφρασε τη χαρά του που παραδίδει στον κύριο Καϊτετζίδη την ηγεσία της παράταξης, κάνοντας λόγο για ένα πρόσωπο γενικής αποδοχής, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον προκάτοχό του Σίμω Δανιηλίδη για το γεγονός ότι παρέλαβε μια Περιφερειακή Ένωση Δήμων με σημαντικό έργο. Μιλώντας για τον κύριο Καϊτετζίδη, ο κύριος Κυρίζογλου έκανε λόγο για έναν άνθρωπο εργασιομανή που αγαπά την τοπική αυτοδιοίκηση και που ενώνει. Είμαστε βέβαιοι ότι παραδίδουμε σε άξια και ικανά χέρια, είπε χαρακτηριστικά ο επερχόμενος πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Καϊτετζίδης επεσήμανε ότι για την υποψηφιότητα του Ράζαρου Κυρίζογλου στην ΚΕΔΕ, η θέση της Κεντρικής Μακεδονίας είναι μια γροθιά. Ενώ εμφανίστηκε ως υπέρμαχος της ενότητας όσον αφορά την υποψηφιότητά του στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε την υποψηφιότητά του ως φυσική εξέλιξη, καθώς η πορεία του στην αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 1994, όταν και εξελέγει πρώτη φορά Δημοτικό Σύμβουλος Πανοράματος. Η προσπάθεια αυτή που την ξεκινάμε όλοι μαζί αυτοδιοικητική, με τη στήριξη και του Λάζαρου του Κυρίζογλου και της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της σημερινής ΠΕΔ, μας δημιουργεί ευθύνη, αλλά νιώθουμε και τη ζεστασιά της στήριξης δίπλα μας. Και να είστε βέβαιοι ότι έτσι θα περπατήσουμε, έτσι θα προχωρήσουμε ενωμένοι. Θέλω προκαταβολικά να πω ότι σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε ο Λάζαρος έχοντας την υποστήριξη των συναδέλφων του από όλη την Ελλάδα, η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη και την έχω πει από την αρχή και όχι μόνο η δική μου, θα σας πω και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς, Λάζαρε, στηρίζουμε την υποψηφιότητά σου για την ΚΕΔΕ και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι, γιατί έχω την ευκαιρία όλο αυτό το διάστημα να συνομιλήσω με πολλούς συναδέρφους επ' ευκαιρία και της δικής μου υποψηφιότητας. Και να σας μεταφέρω ότι για μία ακόμη φορά η θέση της Κεντρικής Μακεδονίας, των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, θα είναι γροθιά. Κρατήστε το αυτό, θα είναι μία θέση που θα είναι κοινή. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι η ενασχόλησή μου ξεκινάει στα αυτοδιοικητικά από το 1994 με την ανάδειξή μου σαν Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Πανοράματος τότε και από το 1998 και μέχρι σήμερα σαν Δήμαρχος. Και θεωρώ έτσι και ανατρέχοντας αυτή την εξιστόρηση με συγκίνηση σκέφτομαι ότι η πρώτη προσπάθεια να ενώσουμε δυνάμεις, γιατί πραγματικά δεν μας περισσεύουν δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση, ήταν με τον καλό μου φίλο τον Δήμαρχο τον Γιώργο τον Κεδίκογλου που τον βλέπω εκεί και έκτοτε κάναμε πράξη την ενότητα στο Πανόραμα, στην δική μας κοινωνία τότε, προχωρήσαμε. Αυτή η ενότητα ενδυναμώθηκε όταν συναντήθηκαν οι τρεις Δήμοι Πανοράματος, Πηλέας και ο πρώην Δήμος Χορτιάτη, χάρη στην κοινή αυτοδιοικητική λογική και την αγάπη για τον τόπο και του Μιχάλη του Γεράνη που είναι εδώ και συνεργάτης μας άμεσος και του Βασίλη του Καρτάλη. Άρα η διαδρομή αυτή είχε ενότητα, ενότητα μέχρι σήμερα. Κρατήστε την αυτή τη λέξη γιατί θα είναι μια λέξη η οποία θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, θα μας συνοδεύει και στο μέλλον και χαίρομαι αγαπημένε μου Λάζαρε διότι αυτό το πεδίο το βρήκα δημιουργημένο από σας, από σένα και τους άξιους συνεργάτες σου. Θα μπορούσε να πει κανείς για πολλά θέματα τα οποία ίσως είναι και αντικείμενο δικών σας ερωτήσεων. Ο αγαπημένος μου πρόεδρος έβαλε το θέμα της
διαχείριση των απορριμμάτων, του σύγχρονου τρόπου. Η συνεργασία μας με το ΦΟΣΔΑ είναι δεδομένη ότι θα είναι όπως ήταν, θα συνεχίσει να είναι συνεχής και αρμονική. Χαίρομαι γιατί ο Μιχάλης ο Γεράνης ξέρω ότι θα ξανά είναι υποψήφιος. Του εύχομαι καλή επιτυχία και ανεπιφύλακτα βέβαια στηρίζουμε μια πετυχημένη πραγματικά διοίκηση στο φορέα. Το προσφυγικό μεταναστευτικό βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα και φοβάμαι ότι θα βρίσκεται για πολύ καιρό ακόμα. Τα θεσμικά των ΟΤΑ είναι ένας μεγάλος τομέας που πρέπει να παλέψουμε. Τα οικονομικά των ΟΤΑ, το πειθαρχικό δίκαιο, πολλές φορές πολύ άδικο σε βάρος αιρετών, συναδέλφων οι οποίοι διώχτηκαν χωρίς να υπάρχει πραγματικά αφορμή. Μια εξωστρέφεια που χαίρομαι την ανέφερε και ο Πρόεδρος, εμείς θα προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε και να την ενισχύσουμε, και η τελική κατάληξη όλης αυτής της προσπάθειάς μας και το κεντρικό μας σύνθημα είναι κανένας Δήμος να μην αισθάνεται ότι παλεύει μόνος του. Θα είμαστε ανοιχτοί για όλους, δεν θα υπάρξει αποκλεισμός για κανέναν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καϊτετζίδης, ενώ όπως είπε το σύνθημα της παράταξης για αυτές τις εκλογές θα είναι κανένας Δήμος να μην αισθάνεται ότι παλεύει μόνος του. Όσον αφορά τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί προεκλογικά ο κύριος Καϊτετζίδης, επεσήμανε ότι θα είναι μεταξύ άλλων η διαχείριση των απορριμμάτων, το προσφυγικό μεταναστευτικό και τα διοικητικά θέματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.